αρκετά σημαντικές. Υπάρχει όμως το έγγραφο το οποίο υποχρεούται να το δώσει στη δημοσιότητα, πιστεύω, και ο νομάρχης και ο δήμαρχος και η ίδια η κυβέρνηση, προπαντός η ίδια η κυβέρνηση, γιατί για να αποσταλεί το φαξ αυτό στον νομάρχη και στον δήμαρχο, απεστάλλει προφανώς για να ληφθούν κάποια μέτρα. Πράγματι δέχτηκα ένα έγγραφο από τον κύριο Παπαζάχου, το οποίο ήταν απόρριτου περιεχομένου. Έχω όμως την εντύπωση ότι και ο κύριος νομάρχης αλλά και φαντάζομαι και ο κύριος υπεχοδέ πρέπει να έχουν το ίδιο έγγραφο, τουλάχιστον αυτό με είπε εκ των υστέρων ο κύριος Παπαζάχος. Ο καθηγητής Βασίλης Παπαζάχος, που ρωτήθηκε από τον Αντένα για την αποστολή του απόρριτου έγγραφου, δήλωσε: ούτε διαψεύδω ούτε επιβεβαιώνω. Και συμπλήρωσε: δεν θέλω να ανακατευτώ σε πολιτικά παιχνίδια. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ τώρα, Δημήτρης Παπανικολάου, δήλωσε στον Αντένα ότι δεν έχει πάρει φάξ σχετικό για ισχυρό μετασεισμό από τον κύριο Παπαζάχο. Οι επιστήμονες έχουν αλλάξει απόψεις μέσω του ΑΣΠ. Οπότε στο Υπουργείο δεν έχει έρθει τίποτα. Όχι. Μπορεί όμως να έχουν συζητήσει, αλλά το απόρριτο αυτό έγγραφο που λέτε δεν το ξέρω εγώ. Καταλάβατε, εγώ ξέρω ότι πάντα είμαστε, παρακολουθούμε την περιοχή, όλα τα επιστημονικά θέματα έχουμε πει να τα χειρίζεται ο ΑΣΠ. Μένουμε τίποτα πολύ σημαντικό, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη γέννηση κάποιου ισχυρού μετασεισμού. Για τα προβλήματα των σεισμοπαθών, των Γραβενών και της Κοζάνης συζήτησε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος. Που σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί στη Ρόδο, την Πάτρα αλλά και την Πάφο της Κύπρου. Οι σεισμολόγοι από την πλευρά τους εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Συμφωνούν όμως ότι διαπιστώνεται έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας, η οποία και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Ο πανικός ήταν η αιτία να τραυματιστεί σοβαρά μια 40χρονη γυναίκα στο χωριό Αρόδες της Κύπρου. Η Φωτούλα Γεωργίου υπέστη κάταγμα της πονηδηλικής στήλης από πτώση όταν προσπάθησε να βγει από το σπίτι της κατά τη διάρκεια του σεισμού που σημειώθηκε στις 8 το πρωί και είχε μέγεθος 5,7 ρίχτερ. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, ο σεισμός προκάλεσε και τον ελαφρό τραυματισμό της 27χρονης Γκόλφος Νικολάου. Πολλά σπίτια τα οποία είχαν πληγεί από το σεισμό του προηγούμενου Φεβρουαρίου υπέστησαν ζημιές. Ζημιές προκλήθηκαν επίσης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, στο χωριό Αναρίτα και στο Γυμνάσιο Πολεμίου. Η δόνηση έγινε περισσότερο αισθητή στην περιοχή της Πάφου. Οι χθεσινές δονήσεις των 4,8 ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Πάτρα και στη Ρόδο δεν φαίνεται να ανησυχούν τους σεισμολόγους. Μακάρι να έχουμε πολλούς τέτοιους. Γιατί η περιοχή μας είναι μια περιοχή πολύ φορτισμένη, έχει πολύ μεγάλο σεισμικό δυναμικό και προβλέπει πολύ μεγαλύτερο γεγονότο. Επομένως, αν έχουμε πολλά τέτοια 4,7, έχουμε μια εκτόνωση με τη μορφή αυλαγών και χωρίς καθόλου κίνδυνο σεισμών. Πάντως, ο καθηγητής σεισμολογίας Ιωάννης Δρακόπουλος, σε δηλώσεις του στο Star Channel, υπογράμμισε ότι χρειάζεται παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων, κυρίως στη Ρόδο. Θα ανησυχούσα εάν η σεισμική αυτή δόνηση προερχόταν από το δυτικό μέρος και αν ήταν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, η περιοχή αυτή θέλει μια γενικότερη στενή παρακολούθηση. Εμείς με άλλους φορείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε αναλάβει ένα ευρύτερο πρόγραμμα πιλωτικό που αναφερόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά θα περιλάβει και τα Δωδεκάνησα, κυρίως στην περιοχή της Ρόδου. Εν τω μεταξύ, ανησυχία επικράτησε χθες στη Θεσσαλία από φήμες για επικείμενο σεισμό στην περιοχή. Σε αυτό το κτίριο του ΟΤΕ Νέας Ιωνίας, είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα της ομάδας πρόγνωσης σεισμών ΒΑΝ, από το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες χθες το βράδυ, έφυγε το σήμα που ανησύχησε τους σεισμολόγους. Το σήμα που ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος ή υπάρχει πρόβλεψη για κάποιον επικείμενο σεισμό στην περιοχή. Από ό,τι γνωρίζω, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Αυτό είναι που σας λέω κατηγορηματικά. Εάν κάτι υπάρξει, ο κύριος Βαρότσος και οι συνεργάτες του με τους δικούς του τρόπους ενημερώνουν και την πολιτεία και τους πάντες. Δημάρχε, αν προκύψει κάτι, αν προκύψει μια πληροφορία σίγουρη και επιβεβαιωμένη, θα ανακοινωθεί? Καταρχήν θα τη μάθω είτε από τον κύριο Βαρότσο είτε από τους συνεργάτες του. Αν χρειαστεί να τη μάθει και ο κόσμος, πάντα φυσικά σε συνεννόηση με τον κύριο Βαρότσο, θα τη μάθει και ο κόσμος. Και από τα δικά μας, στη μακρινή Σαχαλίνη της Ρωσικής από Ανατολής, όπου οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό του Σαββάτου ξεπερνούν τις 2.000, ενώ δεκάδες είναι ακόμα οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια των κτηρίων. Οι σεισμολόγοι συνδέουν τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με αυτόν του Κάμπε και προειδοποιούν για επικείμενη σεισμική δόνηση στην περιοχή αναλόγου μεγέθους. Τραγικές ώρες περνούν οι κάτοικοι της ρωσικής νήσου Σαχαλίν μετά το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το Φεβρουάριο, οι δύο τραυματισμοί που σημειώθηκαν οφείλονται περισσότερο σε ατυχήματα παρά στο σεισμό. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες συντονίζονται και βρίσκονται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Το επίκεντρο ήταν το ίδιο με εκείνο του σεισμού του Φεβρουαρίου και εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Πάφου. Κατσαρίζαμε τα μέλα, λένε, έφτασα, ούτε θα πω. Και άρχισε ένα σεισμός.
Έχει κουάσει από την καρέκλα. Κοιτάζω, σου ζούνταν τα ρολόγια πας στο ράφι. Βγήκαμε έξω εδώ πέρα. Θα έλεγα για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ότι πράγματι έχουμε μια έξαρση, αλλά με εξαίρεση βέβαια τον σεισμό των βάλων της Κοζάνης πριν από 20 περίπου μέρες, οι υπόλοιποι είναι, θα έλεγα, σεισμοί μεσαίων μεγεθών. Σεισμοτεκτονικά, η Κοζάνη, η περιοχή των Πατρών που σύστηκε χθες το βράδυ, η Κύπρος και η Ρόδος ανήκουν σε διαφορετικές σεισμοτεκτονικές ζώνες. Επομένως, είναι τελείως συμπτωματική η εμφάνιση αυτής της έξαρσης στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο Υπουργείο. Βέβαια πρέπει να υπάρξει και εφημερά και φαντασία και πολλή δουλειά, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όλη την ημερίδα. Μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους κατοίκους. Αυτό ήταν η κεντρική ιδέα. Από την ημερίδα όμως βγήκε και ένα μήνυμα. Η ΤΕΔΚ με αυτή την ημερίδα και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης δώσαν ένα μήνυμα σε όλους τους κατοίκους της περιοχής ότι η ζωή συνεχίζεται. Θα μάθουμε να ζούμε τους σεισμούς και πρέπει σιγά σιγά να επανέλθουμε στους ρυθμούς μας. Ήταν ένα δεύτερο μήνυμα που κανένας δεν το φανταζόταν, κανένας δεν το ήθελε και δεν το επιδίωκε, αλλά σήμερα επιβάλλεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, σαν μήνυμα. Στις κάλπες προσήλθαν χθες τα μέλη δωρεάν μεταφορά τηλεφωνικών συνδέσεων, την καταβολή από τους συνδρομητές εφάπαξ εισφοράς για νέες τηλεφωνικές συνδέσεις σε 10 μηνιαίες δόσεις. Οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι θα πάρουν το δικό τους έκτακτο οικονομικό βοήθημα που θα κυμαίνεται από 50 έως 100 χιλιάδες δραχμές. Ειδική ενίσχυση θα δοθεί στους συνταξιούχους και τους ανέργους που ξεκινάει από τις 50 και φτάνει μέχρι τις 100 χιλιάδες δραχμές. Σε κάθε συνταξιούχο των ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ. Θα καταβληθεί το ποσό των 100 χιλιάδων δραχμών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Σε κάθε συνταξιούχο του ΟΓΑ θα καταβληθεί το ποσό των 50 χιλιάδων δραχμών ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Σε κάθε μη επιδοτούμενο άνεργο θα καταβληθεί το ποσό των 100 χιλιάδων δραχμών ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Σε κάθε επιδοτούμενο άνεργο θα καταβληθεί το ποσό των 50 χιλιάδων δραχμών ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Θα επιχορηγηθούν με ειδικές ενισχύσεις όλες εκείνες οι επιχειρήσεις, όσες έχουν πληγεί, με την υποχρέωση να διατηρήσουν τις μέχρι σήμερα θέσεις εργασίας και με την προϋπόθεση την απρόσκοπτη καταβολή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. Με μηνιαίες άτοκες δόσεις από 36 μέχρι και 60 μήνες θα ρυθμιστούν τα χρέη προς τις εφορίες και το ΙΚΑ των κατοίκων των ομών Κοζάνης αλλά και Γρεβενών. Έχουν παραταθεί μέχρι τις 16 Ιουνίου οι προθεσμίες υποβολής δήλωσης συμπεριλαμβανομένων και της δήλωσης ΦΠΑ, καθώς επίσης και την καταβολή βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΗ των ομών Γρεβενών και Κοζάνης. Έχουν ανασταλεί μέχρι τις 16 Ιουνίου οι πληρωμές των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι 31 Μαΐου χρεών προς το δημόσιο. Με διάταξη νόμου ρυθμίζονται τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη των σεισμοπαθών των ομών Γρεβενών και Κοζάνης σε 60 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις. Το ΙΚΑ προωθεί την κεφαλοποίηση των μέχρι σήμερα καθυστερούμενων εισφορών οφειλών, ώστε να μην επιβαρύνονται με τα πολύ μεγάλα πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις. Την αναστολή της καταβολής των κεφαλοποιημένων οφειλών για ένα χρόνο. Την αναστολή καταβολής των τριχουσών εισφορών για ένα επίσης χρόνο και μετά τον ένα χρόνο δήλωσης από 31 Μαΐου, εξόφληση του συνόλου των παραπάνω μη κατευληθέντων εισφορών, τριχουσών και κεφαλοποιημένων σε 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις. Ενημερωτικές συναντήσεις για τους μηχανικούς διοργανώνει αύριο ο Οργανισμός Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Περιοχών στην Τολεμαΐδα στις 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο και στα Γρεβενά στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο. Τα κλιμάκια του ΑΣ θα αναπτύξουν τα θέματα υποστηλώσεις, άρση επικινδυνοτήτων, χρήση δελτίων αυτοψίας και εκτίμηση βλαβών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κοζάνης καλεί την 5η 1 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στο Κοβεντάριο όλα τα τοπικά συγκροτήματα, τις θεατρικές ομάδες των σχολείων και το οποίο άλλο νέα ή νέα ενδιαφέρεται, προκειμένου να συμβάλλουν όλοι μαζί από κοινού στην ψυχολογική και ηθική στήριξη των ανθρώπων της πόλης μέσα από τη διοργάνωση συγκεκριμένων. Το επικίνδυνο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται σε 3,5 με 2 μήνες και οι πιθανότητες αρκετά σημαντικές. Υπάρχει όμως το έγγραφο το οποίο υποχρεούται να το δώσει στη δημοσιότητα, πιστεύω, και ο νομάρχης και ο δήμαρχος και η ίδια η κυβέρνηση, προπαντός η ίδια η κυβέρνηση, γιατί για να αποσταλεί το φαξ αυτό στον νομάρχη και στον δήμαρχο, απεστάλλει προφανώς για να ληφθούν κάποια μέτρα. Πράγματι δέχτηκα ένα έγγραφο από τον κύριο Παπαζάχου, το οποίο ήταν απόρριτου περιεχομένου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, ο κ. Παπαζάχος
δημόσια το εδήλωσε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην τηλεόραση. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω αν ο κ. Νομάρχης έχει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έγγραφο. Έχω όμως την εντύπωση ότι και ο κ. Νομάρχης, αλλά φαντάζομαι και ο κ. Υπεχοδέ, πρέπει να έχουν το ίδιο έγγραφο, τουλάχιστον αυτό με είπε εκ των υστέρων ο κ. Παπαζάχος. Ο καθηγητής Βασίλης Παπαζάχος, που ρωτήθηκε από τον Αντένα για την αποστολή του απόρριτου εγγράφου, δήλωσε: ούτε διαψεύδω ούτε επιβεβαιώνω. Και συμπλήρωσε: δεν θέλω να ανακατευτώ σε πολιτικά παιχνίδια. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ τώρα, Δημήτρης Παπανικολάου, δήλωσε στον Αντένα ότι δεν έχει πάρει φάξ και ότι. Ευχαριστώ και πραγματικά για μια ακόμα φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την ΕΡΤ3, την ίδια την ΕΡΤ3 και βέβαια το στρατό, την αστυνομία, την πυροσβεστική, τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, που πραγματικά με αυτοθυσία πολλές φορές μας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε και επικοινωνία και ρεύμα και από την άλλη μεριά να έχουμε αυτή την τόνωση με την συνεχή παρουσία του κράτους και της πολιτείας δίπλα στις πληγείς περιοχές. Με 2 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια δραχμές επιπλέον θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στους νομούς Γρεβενών και Κοζάνης για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από τους τελευταίους σεισμούς. Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Δασκαλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στην οποία αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Κλισθένης για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στο πρόγραμμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων δραχμών περιλαμβάνονται 4 υποπρογράμματα, μεταξύ των οποίων και αυτό που προβλέπει η οικονομική στήριξη των νέων θεσμών αυτοδιοίκησης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δραχμών. Με προβλήματα έγιναν σήμερα οι συναλλαγές του κοινού με τις δημόσιες. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο των καταστροφών από έναν μετασεισμό της κλίμακας 5,4-5,5, δεν ξέρω ποια θα είναι. Μεταξύ άλλων, ως βασικό συμπέρασμα αναφέρει: δεν πρέπει να μπαίνουν οι κάτοικοι στις οικοδομές που δεν έχουν ελεγχθεί, ιδιαίτερα στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της πόλης. Το θέμα της επιμονής στα Γρεβενά της μετασεισμικής δραστηριότητας είναι άποψη κυρίως της ομάδας του καθηγητή Παπαζάχου, που δεν συμμερίζονται οι άλλοι επιστήμονες. Οι άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μια διάσπαρτη δραστηριότητα, η οποία δεν είχε ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας, ειδικά για τα Γρεβενά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διαχείρισης αυτών των σεισμολογικών πληροφοριών από τον αρμόδιο οργανισμό αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας και αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Πρέπει να προσέχουμε, είναι δυνατόν, σεισμοί σε γειτονικές περιοχές να επηρεάσουν τη γέννηση του σεισμού αυτού με δύο τρόπους. Ή να διεγείρουν το σεισμό και να γίνει νωρίτερα από ό,τι τον περιμένουμε, ή να τον επιβραδύνουν απορροφώντας την ενέργειά του. Πιστεύουμε ότι στις επόμενες 2-3 μέρες ο κόσμος μπορεί να αρχίσει να ξαναβρίσκει το ρυθμό του και σε όσα σπίτια δεν έχουν πάθει ζημίες και έχουν ελεγχθεί από τους μηχανικούς, μπορεί πλέον να αρχίσει να ξαναμένει. Εν τω μεταξύ, ανάστατη είναι η κάτοικη μιας οικοδομής που έχει γύρει στην οδό Πολυτεχνείου 12. Μετά τον σεισμό των 6,6 Ρίχτερ έχει πάρει αισθητή κλίση. Από φοβόμαστε να μπούμε μέσα. Στη βάση τους, οι δύο οικοδομές απέχουν 40 εκατοστά, ενώ στην κορυφή έχουν ενωθεί. Έχει γύρει, ας πούμε, προς τα δεξιά. Αυτό περιμένουμε, ας πούμε, από τους αρμόδιους να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην πολυκατοικία μένουν 100 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι οι μηχανικοί που την έλεγξαν τη χαρακτήρισαν πράσινη, δηλαδή κατοικήσιμη. Πηγαίνουμε, ερχόμαστε με το φόβο, δηλαδή ανά πάση στιγμή μπορούν να πέσουν κομμάτια από πάνω και να μας πλακώσουν. Σε λίγο, στα νέα του Αντένα. 3 θέματα που δεν πρέπει να χάσετε. Καταρχήν θα μάθετε όλες τις δαπάνες των κομμάτων. Πόσα δις ξόδεψαν για διαφήμιση, για εκπαιδεύσεις. Στον νομό Γρεβενών και Κοζάνης με 2,7 δισεκατομμύρια δραχμές ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Δασκαλάκης. Σαν να μην έφταναν στους σεισμοπαθείς οι υποσχέσεις των πολιτικών, η χρησιμοποίησή τους από τα μέσα έδιναν παραγγελίες οι κάμερες, γελάστε, κλάψτε, βρίστε, ευχαριστηθείτε. Τώρα τους φορτώνομαι πάλι με φόβο. Θα ξανακουνηθούνε, λέει. Άσχετοι, σχετικοί, μόνο η καρδιά των ανθρώπων δεν έχει ραγίσει ακόμα, θα τα καταφέρουμε να τη ραγίσουμε και εκείνη. Να συνδεθούμε όμως ζωντανά με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος, για να δούμε αν πραγματικά οι επιστήμονες περιμένουν νέο σεισμό. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Κακαονάκη, ευχαριστώ πολύ που μου δίνει την ευκαιρία αυτή να σταματήσουμε και εμείς. Ένα θέμα το οποίο είναι απλό, δεν είναι τόσο πολύπλοκο. Ναι, να σταματήσουμε όμως και εσύ. Βγαίνει ένας βουλευτής από εδώ, βγαίνει ένας δημοσιογράφος από εκεί, βγαίνει και κανένας σεισμολόγος δικός σας από την άλλη και έχουμε τρελάνει τον κόσμο. Περί τίνος πρόκειται, κύριε καθηγητά? Λοιπόν,
Το εργαστήριο μας αποτελείται από 15 ανθρώπους ερευνητές, ναι. Οι οποίοι αυτή τη φορά είχαμε ένα σύστημα σεισμογράφων, το εθνικό, το μόνιμο δίκτυο και ένα δίκτυο το οποίο εγκαταστήσαμε εκεί πέρα. Όλες αυτές τις πληροφορίες, η επεξεργασία και η χωροχρονική παρακολούθηση του φαινομένου περιείχαν μέσα στοιχεία τα οποία έπρεπε να γνωστοποιηθούν και στον κόσμο, στο μέσο ενημέρωση, αλλά και στην πολιτεία. Άραστε. Αυτό λοιπόν το κάναμε εμείς και γραπτός και προφορικός. Και προς τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και προς την πολιτεία. Και έχω αυτό... σειρά από, παραδείγματος χάρη, μια εργασία 14 σελίδων, όπου την έχουμε κοινοποιήσει και ενημερώνουμε το περί ποιού πρόκειται. Τώρα, το ζουμί όλων αυτών αυτής υπόθεσης, τι γράφουμε. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα προειδοποιητικό έγγραφο, γιατί όπως ξέρετε δεν προγνωσιολογούμε. Ναι. Υπάρχουν έγγραφα ενημερωτικά προς την πολιτεία, τα οποία λένε τα εξής, να τα εξηγήσουμε απλά. Ότι το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά. Δεν είχαμε σε καμιά περίπτωση ανακοινώσει ή πει εμέσως ή αμέσως ότι έχουμε μια ανώμαλη εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε σταθερή μείωση της συχνότητας των σεισμών με τον χρόνο, και αυτό αποδεικνύεται. Δεύτερον, από την αρχή είχαμε πει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται κατά κύριο λόγο στο δυτικό μέρος του ρήγματος, που είναι πιο κοντά στην πόλη των Γραβενών. Από την αρχή είχαμε πει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έλεγε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσοχή, γιατί είναι δυνατόν. Όχι ότι περιμένουν κανένα σεισμό, σε κανένα τέτοιο έγγραφο δεν υπάρχει. Να είμαστε προσοχή, γιατί είναι δυνατόν ένας μετασεισμός, όπως έγινε τέτοιο μετασεισμό και προκάλεσε βλάβες, να χτυπήσει ανθρώπους. Και αυτού που κερδίσαμε με το μεγάλο σεισμό που δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι. Έχετε λοιπόν μερικές επιφυλάξεις. Κρατάτε μια πισινή που λέει ο κόσμος, ο λαός, κύριε καθηγητά, και αυτό το παρεμηνεύσανε, το παρεξηγήσανε. Δεν κρατάμε πισινή. Προσέξτε, κύριε Κακονάτη, τι συμβαίνει. Είναι γεγονός ότι η μετασεισμική ακολουθία θα συνεχιστεί. Δεν είναι περίεργο. Συνεπώς μπορεί να είναι δηλαδή και εκεί γύρω στο 5 με το 6. Κοιτάξτε, εκείνο και που ξέρουμε είναι ότι συνεχίζεται η μετασεισμική δράση. Οι πιθανότητες για ισχυρότερο σεισμό ελαττώνονται συνεχώς. Μάλιστα από τις 25 του μηνός έχουμε μια εντυπωσιακή... Αυτά, κύριε καθηγητά, είναι δυνατόν να αποτελέσουν ένα άλοθη για την πολιτεία να καθυστερεί και να λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι ο κύριος Παπαζάχος μας λέει και οι άλλοι ότι μπορούμε να έχουμε συνέχιση των μετασεισμικών δονήσεων? Οι μετασεισμικές δονήσεις, δηλαδή, από την αρχή το ξέρουμε ότι συνεχίζονται. Οι απόψεις της πολιτείας, το πώς θα ενεργήσει, είναι δική της υπόθεση. Εσείς δεν κάνετε πολιτική. Ασφαλώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Και εγώ σας ευχαριστώ.